Καλησπέρα, καλώς όρισατε στο Lifestyle και σήμερα φυσικά Δευτέρα 22 Αυγούστου, έτσι λίγες μέρες μείνανε για να φύγει το καλοκαιράκι. Αλλά μην απογοητεύεστε, γιατί από εδώ και πέρα, όπως λέγανε και παλί, υπάρχει ένα μικρό καλοκαιράκι. Όχι, όσοι γυρνούν από διακοπές λένε καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι? Έχουμε μικρό καλοκαιράκι ακόμη και φυσικά έχω το ωραίο τρεπαράκι. Να ξεκινήσω από την Έφη. Καλησπέρα, Έφη. Γιατί έχω να σε δω. Καλησπέρα, πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό και βέβαια σήμερα έτσι πήρα την ευκαιρία κανονικά και σε έφερα εδώ πέρα. Λοιπόν, Νίκη, καλώς όρισες καταρχήν και εσύ από τις διακοπούλες σου. Πώς πέρασες? Τέλεια, ήταν Λευκάδα. Πολύ ωραία. Ναι. Πώς ήτανε? Ήταν καταπληκτικά. Έχω να πω ότι ξεκουράστηκα, το χρειαζόμουν. Και ήταν τέλεια. Πολύ κόσμος. Είχε ωραία. Κόσμο. Είχε αυτό. Τουρίστες πολλούς είχε. Είχε και τουρίστες. Εξάλλου καλοκαίρι είναι στην Ελλάδα και δεν θα έχει τουρίστες. Δεν ξέρω γιατί. Φέτος λίγο πεσμένα βέβαια τα πράγματα. Είναι λίγο, ναι. Λίγο οικονομική κρίση, λίγο τα ταξί που τα επόδεσαν, αλλά εντάξει. Είχε κόσμο, μπορώ να πω. Λοιπόν, Έφη, πώς είναι η κορίτσι μου, πεις διακοπούλες στη Χαλκιδική εσύ, κανονικά. Εγώ γιατί... τη Χαλκιδική δεν την αλλάζω, σαν τη Χαλκιδική. Ναι, αλλά πήγες και Σκιάθο. Αλλά πήγα και Σκιάθο. Για πες μου, πώς σου φάνηκε Σκιάθο, γιατί πάρα πολύ μεγάλη έντονη, προβολή. Έντονη νυχτερινή ζωή, όπως ήθιστε να λένε όλοι. Από εκεί πέρα είδα κόσμο μικρής ηλικίας. Mm-hmm. Πολύ κόσμο, ξέρεις, βέβαια. Να σου πω γιατί. Αλλά Έλληνες. Ναι, δεν είδα πολλούς τουρίστες. Δεν πάνε πλέον οι γονείς και τα λεφτά τα παίρνουν οι ψυχάδες. Οι μικροί και κάνουν τη ζωή τους. Και πάρει διακοπές οι μικροί. Εννοείται. Και οι μεγάλοι. Αυτό είναι τώρα. Πάντως ένα σήμερα... πανέμορφο νησί. Πανέμορφο. Γραφικό, πράσινο. Τιμές προσιτές. Καλές. Αυτό είναι σημαντικό. Χρειάζεται. Φέτος κάνω διακοπές. Δεν πέτυχα κανέναν βέβαια. Ναι. Κρίμα. Ξέρεις γιατί, ήταν λίγο απομακρυσμένη σε κάποια σκάφη, σε κάποια έτσι, ναι. Σε κάποιους θαλαμικούς, οπότε σίγουρα... Περνούσαν με τον δικό τους τρόπο τις διακοπές τους. Έτσι ακριβώς. Και ήταν, ήταν και ο Ρώσος πρωθυπουργός εκεί πέρα. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνεις, τι φορές υπάρχουν, τι σωματοφύλακες. Εννοείται. Αυτό, τα πάντα. Λοιπόν, να μια ευκαιρία, μια υπέροχη πισίνα. Πισίνα, μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη, πάρε σε πάρα πολύ λίγα χιλιόμετρα. Εύκολη πρόσβαση. Ακτίνα δηλαδή γύρω και από την πόλη. Ωραίο πάρα πολύ περιβάλλον για να έρθει πρόσβαση. Πάρκινγκ άνετο, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε μπορείτε να έρθετε από το πρωί εδώ πέρα. Μπορείτε να καθίσετε μέχρι το βράδυ, γιατί είναι κλαπ το βράδυ και είναι φανταστικά. Μετατρέπεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Καταρχήν έχουμε τι? Πρεμιέρα Ρέμου, έτσι. Ναι. Πλάνα αποκλειστικά. Η Βόνη. Που έγινε χαμός. Ναι. Η Βόνη, η μητέρα του Αντώνη του Ρέμου. Αγκαλιές, φιλιά, τα πάντα όλα. Έτσι και όλα αυτά εμείς, ε. Ναι. Αποκλειστικά εδώ στην εκπομπή μας. Σε λίγο, αφού πρώτα δούμε χορηγούς εκπομπής. Πάμε. Δύο hotels, τρεις εξωτικοί προορισμοί, ένα καλοκαίρι απολαύσεων στον τροπικό του παραδείσου. Παλίνι Beach, Άφος Παλάς, Σύμαντρο Beach Hotel. Κρυστάλλινες παραλίες, beach bars, πισίνες, εστιατόρια, sport center, ταβέρνες. Έχεις τον τρόπο να τα ζήσεις όλα. Μόλις 40 λεπτά από το αεροδρόμιο Μακεδονία, στην Καλυθέα Χαλκιδικής. Κρατήσεις 23740-22100. We'll be right back.
Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Πραγματικά, Ocean Club εδώ στην Νεάπολη. Καλές περίπτωση βέβαια και τους καινούργιους φίλους οι οποίοι έχουν τώρα στην παρεούλη μας. Μείνετε κοντά μας πραγματικά, γιατί στο παρεμάκι μας προσθέθηκε ένας γνώριμος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος βέβαια κρατούσε τα σκύπτρα όχι μόνο της διασκέδασης της Θεσσαλονίκης και τα κρατάει βέβαια ακόμη, αλλά και πολλών εκδηλώσεων. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ο εκδότης του περιοδικού Penthouse, Κυριάκος Κερανόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Κερανόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Κερανόπουλε. Εγώ σε χειροκροτάω πραγματικά, γιατί νομίζω ότι έχουμε περάσει πάρα πολλές όμορφες στιγμές μαζί εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και 30 χρόνια. Κόψε κάτι βέβαια, και 30 χρόνια. Κόψε κάτι, είπαμε, δηλαδή πόσο. Από τα 5. Μαζί γνωριζόμαστε το 1977. Με τον Τάσο είμαστε φίλοι και κουμπάρι βασικά. Του έχουμε αυτήν την κόρη. Πολλά χρόνια. Αλλά είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι από την εποχή της εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη Μακεδονία του Γιώργου του Φωτιάδη. Που δουλεύαμε και δυο στη νυχτερινή στήλη και καλύπταμε τα κοσμικά της πόλης. Τότε υπήρχε μόνο μια εφημερίδα στην Ελλάδα. Τώρα υπάρχουν 100 που γράφουν κοσμικά. Οπότε συνεχίστηκε η φιλία και τη διατηρήσαμε. Λοιπόν. Ποιο άνεμο δημιουργία σα έχει ανεβάσει πάνω στην Θεσσαλονίκη, στην γενέτειρα ω επιτοπλίστων, γιατί κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι ζει στην Αθήνα, εργάζεσαι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη επισκέφτεσαι μόνο όταν υπάρχει κάποιο λόγο. Όταν υπάρχει και λόγο για κάποια εκδήλωση, για κάτι το οποίο έτσι πραγματικά αξίζει τον κόπο να δούμε. Εκτός ότι είμαι από εδώ και αγαπώ την πόλη μου και έρχομαι όποτε βρίσκω την ευκαιρία, απλά φέτος με το περιοδικό Penthouse έχουμε οργώσει στην κυριολεξία όλη την Ελλάδα και πιο πολύ τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θράκη, που κάνουμε πάρα πολλά πάρτι του περιοδικού. Αλλά ο πραγματικός λόγος είναι ότι έχουμε στη Φιγκαρό, στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή αεροδρομίου του φίλου μου, του παιδικού μας φίλου, του Σάκη του Σωτηράκη, ένα μεγάλο event, τα προκριματικά των καλλιστείων Μακεδονίας, Θράκης, του περιοδικού Penthouse, τα Petovegier όπως λέμε, που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του περιοδικού Penthouse από την ίδρυσή του εδώ και 47 χρόνια. Επέλεξα τη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσουμε τα προκριματικά για λόγους ότι είμαι από εδώ και ήθελα η πρώτη εκδήλωση να γίνει στη Θεσσαλονίκη, που είναι όλες κοπέλες από τη Μακεδονία και κάποιες κοπέλες εννοείται από τη Θράκη. Να κάνουμε στη Φιγκαρό αυτό το μεγάλο event που θα είναι ένα μεγάλο show αφιέρωμα στην ομορφιά, αλλά θα έχουμε και άντρες μοντέλα. Γιατί θα κάνουμε και μια μεγάλη επίβηξη της Apple Boxer, όπως και της εταιρείας Everlast του Χρήστου του Τσολάκη, για να ομορφύνουμε την όλη βραδιά. Πόσα κορίτσια περίπου θα πάρουν μέρος, δηλαδή... 12 κοπέλες. Mm-hmm. Από τις 12 κοπέλες οι 3 θα έχουν δικαίωμα να κατεβούν στην Αθήνα στα μεγάλα καλλιστεία. Ο τελικός θα γίνει στην Αθήνα. Θα γίνει στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Οπότε 12 φιναλίες για 3 τίτλους. Η υποψηφιότητα για τη 12 των καλλιστείων που θα γίνει στην Αθήνα. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ζηλέψατε λίγο από ένα άλλο ανδρικό περιοδικό το οποίο κάνει κάτι αντίστοιχο περίπου και είπατε ότι μήπως είναι ευκαιρία να το οργανώσουμε κι εμείς? Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ζηλέψω σε τίποτα από το Playboy, γιατί το Playboy έχει μία παράδοση και κάνει τα καλλιστεία πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όπως ξέρεις, Τάσο, εγώ είμαι γέννημα φρέμα των καλλιστείων. Εγώ κάνω καλλιστεία και παρουσιάζω από το 1977 που με έβρισε ο Γιώργος Φωτιάδης στην ευκαιρία να παρουσιάσει τότε τα καλλιστεία στη Χαλκιδική, στο Παλίνι. Και όχι μόνο. Άρα η λέξη καλλιστεία είναι στο αίμα μου και αν ένα λόγο οφείλω τα πάντα στην καριέρα μου είναι γιατί ξεκίνησα από τα καλλιστεία και από τις επιδείξεις μόδας. Και μετά έγινα εκδότης με περιοδικά και τα πάντα. Αλλά εγώ αυτό το διαγωνισμό θέλω να το κάνω εδώ και 20 χρόνια από τότε που έχω το περιοδικό και είμαι εκδότης του περιοδικού. Απλά το αμερικάνικο Penthouse, υπήρχε τότε κάποια άλλη διεύθυνση στην Αμερική, η οποία για τον ΑΒ λόγο δεν ήθελε να κάνει καλλιστεία. Μετά από 20 χρόνια με συνέχεια email, τηλεφωνική επικοινωνία και άπειρα ταξίδια μου στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη που βρίσκονται τα γραφεία του Penthouse, κατόρθωσα φέτος να κάνω τα καλλιστεία. Άρα για μένα ήταν κάτι που το κυνηγούσα εδώ και 20 χρόνια. Απλά δεν ζήλεψα τα καλλιστεία του Playboy γιατί είναι μια άλλη οργάνωση, ένα άλλο περιοδικό, πάρα πολύ δυνατό περιοδικό και αυτό έχει πιστεί στους φίλους όλη την ανθρωπότητα όπως και εμείς. Απλά άλλο Playboy, άλλο Penthouse. Εμείς θα κάνουμε καλλιστεία προκριματικά εδώ στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στη Φιγκαρό. Με τον τρόπο που ξέρω εγώ να κάνω καλλιστεία και το ξέρεις και εσύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλά, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια όσον αφορά τον καλλιστείο και ήμασταν μαζί, αν θυμάστε. Και ειδικά φέτος με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ φίλοι και δεν μπορώ να μην πω την εταιρεία Everlast του Χρήστου του Τσολάκη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ζούμε μία περίοδο ύφεσης ως επιτοπλίστων. Υπάρχουν χορηγοί, γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς τους χορηγούς δεν γίνεται τίποτε. Και χωρίς τα λεφτά, έτσι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν χορηγοί, αλλά υπάρχουν φίλοι οι οποίοι με στηρίζουν, όπως η Everlast που είπα προηγουμένως του Χρήστου Τσολάκη, η εταιρεία Apple Boxer του Μάγκη του Καψάλη, η εταιρεία Investment Analysis, χρηματιστηριακή εταιρεία του φίλου μου του Παναγιώτη του Θεοδωρίδη, η εταιρεία Trimax με αυτά τα ωραία εδώ πέρα βραχιόγια που βλέπεις που φοράμε και μας βοηθάνε για την ισορροπία του κορμιού, του μυαλού, τα πάντα. Από και πέρα είναι μια εταιρεία, η Hair Clinic με μαλλιά.
το ξενοδοχείο Ρουαγιάλ στην Περαία, ο οποίος φιλοξενεί τις κοπέλες και βοηθάει. Έχει αναλάβει ο Νέστορ Γιαννάκης τις κομμώσεις των μοντέλων. Η Ράνια Ιμπουντούρη, το μακιγιάζ των κοριτσιών που φαλάβουν στο διαγωνισμό. Και φυσικά πιστεύουμε μέχρι τη τελευταία στιγμή να βρουν και άλλοι άνθρωποι. Η Φιγκαρό, που ευχαριστούμε τον Σάκη, τον Σωτηράκη για ακόμη μια φορά για την όλη βοήθεια που μας δίνει, γιατί μας διαφέρει το χώρο εντελώς δωρεάν, αφιλοκερδώς, για να μπορούμε να κάνουμε τα καλλιστεία. Και η ομάδα του γνωστού σκηνοφέτη και παραγωγού του Γιώργου του Φουτουκίδη, ο οποίος θα καλύψει τηλεοπτικά για όλα τα κανάλια που θα παιχτεί το Penthouse, το Pet of the Year, αλλά και για την εκπομπή τη δικιά μου, το Via Travel Fashion, που παίζει σε 25 περιφερειακά κανάλια σε όλη την Ελλάδα. Συμμετοχές υπάρχουν, κύριε Κεραίο? Ευτυχώς υπάρχουν συμμετοχές. Γιατί πολλές. Κάποτε υπήρχαν πάρα πολλές. Θυμάμαι ότι δηλαδή. Μαζικά. Όταν, ναι, πραγματικά όταν δηλώνομαι στην εφημερίδα. Ένα Μακεδονία. Για συμμετοχή. Θεσσαλονίκη. Πραγματικά γινόταν πασαρέλα. Το τι γινόταν στο γραφείο ήταν άλλο πράγμα. Και μου έκανε εντύπωση ότι πολλά κοριτσάκια έρχονταν με τις μανάδες τους. Να σου πω κάτι όμως. Τότε ήταν άλλες εποχές. Το 1979 μέχρι και τώρα. Απλά το Penthouse, όπως και το Playboy, έχει την ιδιαιτερότητα, είναι περιοδικά που απευθύνονται στους αρσενικούς. Άρα χρησιμοποιούμε κοπέλες πολύ σεξι, πολύ όμορφες, οι οποίες τους ενδιαφέρει και ο χώρος της μόδας και της ομορφιάς. Και δεν κάνουν τις γυμνές που λένε φωτογραφίες, δεν απαιτεί κανένας καμία από τις κοπέλες να κάνει γυμνή φωτογράφηση. Απλά απαιτούμε να είναι καλλίγραμμες, να έχουν ωραίο μπούστο, ωραίο σώμα. Γιατί ακούγοντας το όνομα του περιοδικού Penthouse, λέει απευθύνεται σε ανδρικό κοινό. Ακριβώς. Παραπέμπει κατευθείαν σε κάτι σχέση. Γυμνό. Ναι. Το γυμνό είναι μέσα σε σελίδες του περιοδικού, το οποίο όποια κοπέλα θέλει μπορεί να εμφανιστεί γυμνή. Αλλά και να κρύβει κάποια σημεία, τα απόκρυβα σημεία που πρέπει. Δεν υποχρεώνουμε καμία. Εμείς κάνουμε ένα κανονικό διαγωνισμό, ο οποίος απλά υπάρχει ο τίτλος Penthouse Pet of the Year, όπως κάνει και το Playboy. Θες να μου πεις. Εγώ να θέλω να ρωτήσω, από πόσες κοπέλες πήραν συμμετοχή και προέκυψαν οι 12 φιναλίστ? Αν ήθελες να επαναλάβεις λίγο, γιατί δεν ακούω, συγγνώμη κιόλας. Πόσες κοπέλες πήραν συμμετοχή και προέκυψαν οι 12 φιναλίστ? Ευτυχώς που το λέω αυτό, γιατί είναι η πόλη μου πάλι. Είχαμε γύρω στις 30 με 35 συμμετοχές. Αλλά όλες οι κοπέλες δεν μπορούσαν να λάβουν στο διαγωνισμό, γιατί εμείς θέλαμε κοπέλα και να έχει πλούσιο μπούστο, ωραίο σώμα, ωραία οπίστια, να είναι σεξι, γιατί ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ένα περιοδικό σεξι. Το σλόγγαν του περιοδικού είναι Penthouse, το απόλυτα αρσενικό περιοδικό. Οπότε έπρεπε να είναι πολύ σεξι και πολύ όμορφες οι κοπέλες. Όπως εδώ τώρα που είμαι σε αυτό το φανταστικό χώρο εδώ στην Νεάπολη, στο Ocean, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό, μία επίδειξη μόβες, κάποιες εκδηλώσεις. Και ήδη έχουμε κλείσει με το βορειφορικό κανάλι, το Fashion TV και τη Fashion Vodka, να κάνουμε μία σούπερ επίδειξη μόβες. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε μοντέλα. Είναι ανάλογα το τι κάνεις. Και μια που μιλάμε για το χώρο, πραγματικά θέλω να θυμίσω στους φίλους τηλεθεατές ότι την Τετάρτη 31 Αυγούστου θα είναι η Serial εδώ πέρα. Νομίζω μια πάρα πολύ καλή μπάντα και θα γίνει πραγματικά ένας πανικός. Χαμός. Συνεχίζεις και... Θα ήθελα να πω ότι οι κοπέλες, δεν υποχρεώνεται καμία κοπέλα να λάβει σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Έρονται κοπέλες οι οποίες φιλοδοξούν να ασχοληθούν με το χώρο της μόδας. Η πιο καλή ευκαιρία είναι αυτή η διαγωνισμή, τα Star Elas, το Playmate, εμείς. Και δίνεται ευκαιρία σε κάποια κορίτσια να ξεφύγουν. Και μην λέμε παραδείγματα από την Κάτια Ζιγούλη που ήταν από Θεσσαλονίκη και κατέβηκε και βγήκε πρώτη στο διαγωνισμό του Playboy, μέχρι τις τωρινές κοπέλες. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες από Θεσσαλονίκη που έχουν κατέβει και στο Star Elas και στα Playboy τους διαγωνισμούς, στο Playmate. Άρα το Penthouse είναι κάτι καινούριο και θα δοθεί ευκαιρία σε κάποια καινούργια κορίτσια να γίνουν περισσότερα γνωστά. Κύριε Κυριάκο, είσαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, έτσι. Τι είχε αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα? Τα πάντα. Παλιά οι κοπέλες ερχόταν γιατί αγαπούσαν αυτό που κάνανε, δεν τους ενδιαφέρε τόσο πολύ το οικονομικό ή η προβολή στα μίντια, γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλη προβολή. Το κάνανε ή το θέλανε. Ήταν όνειρο ζωής να γίνουν μοντέλα ή να λάβουν σε ένα διαγωνισμό. Τώρα τα πράγματα γίναν πιο εύκολα. Μετά στην Ελλάδα, δυστυχώς, και το λέω και εδώ που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι μόνο η πόλη των Ελλήνων, είναι οι πόλεις που έχουν έρθει κοπέλες από τη Βουλγαρία που είναι δίπλα, από τη Ρουμανία, από την Αλβανία και πάρα πολλοί Ρωσίδες. Και Ουκρανές. Άρα έχουν γεννηθεί μια νέα γενιά κοριτσιών, όπως είναι από την Ουκρανία, τη Ρωσία, καλλίγραμμες, κουκλάρες, τα πάντα, μιλάνε ελληνικά, είναι γεννημένες εδώ και δεν μπορούμε να μην τις δεχτούμε σαν Ελληνίδες. Άρα έχει αλλάξει το επίπεδο και έχουν βγει πολύ, και πολύ πιο καλλίγραμμες κοπέλες. Ενώ παλιά, όταν ήταν μια όμορφη και καλλίγραμμη,